Γεια σας φίλες και φίλοι του Resport.gr και πάμε κατευθείαν σε ένα σημαντικό βίντεο που αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα κατάφερε. Εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Conference League μέσα στο καμίνι του ΆΚΑ, όμως κινείται και κάνει μερικές σημαντικές αλλαγές στο roster. Να σου υπενθυμίσω όμως πρώτα, φίλα Κροατή, να αφήσεις ένα like στο βίντεο. Κάνοντας like σε ένα βίντεο του Παναθηναϊκού, στηρίζεις τη δική σου ομάδα. Καθώς όποια ομάδα παίρνει τα περισσότερα like, για αυτήν την ομάδα κάνουμε και τα περισσότερα βίντεο. Επίσης, μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι μας για να λαμβάνεις όλα τα νεότερα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ανέτρεψε τα προγνωστικά και προκρίθηκε κόντρα στη Lens με όλο τον κόσμο κοντά του. Αυτό όμως δεν σταματά τον Diego Alonso από το να κάνει ορισμένες αλλαγές σε παίκτες με γνώμονα όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με τα παραπάνω στο νου του κινείται για ένα ποιοτικό οκτάρι, όμως δείχνει πως η απόκτηση δημιουργικού παίκτη είναι must. Εάν πάρει προσεχώς παίκτη στο 8, θα πρέπει να έχει ξεκάθαρα δημιουργικά χαρακτηριστικά και να παίζει κάθετο ποδόσφαιρο. Ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό φαίνεται πως είναι ο Βιλένα, τον οποίο είδαμε να λαμβάνει ευκαιρίες αλλά να μην ικανοποιεί τόσο τον Ριγουάνο coach. Ο Παναθηναϊκός κινείται για έναν χαφ και από ό,τι φαίνεται ο Βιλένα χάνει την προτεραιότητά του με τον ίδιο να μην προτιμάται πλέον από τον τεχνικό του τριφυλιού. Κάτι αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς κακές του εμφανίσεις και την κριτική που δέχθηκε. Πάμε και στην επίθεση όπου δεν είναι κρυφό πως ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει ένα συγκεκριμένο παίκτη και να πάρει άλλον φορ. Αυτό το έχει καταλάβει ο Σλοβαίνος Σπόραρ με αποτέλεσμα να είναι σφοδρά ξενερωμένος. Το έχει πάρει απόφαση πως θα φύγει. Έχει φτάσει πλέον να είναι η τρίτη επιλογή στην κορυφή της επίθεσης για τον Diego Alonso. Όλα αυτά ενώ τέτοια εποχή ένα χρόνο πριν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον είχε ως βασικό. Προφανώς και δεν μπορεί να κοντράρει τον Ιωαννίδη. Το να τον προσπερνά όμως ο Γερεμέγεφ δεν μπορεί να το αποδεχθεί ο Σπόραρ. Γι' αυτό και έχει αποφασίσει πως θα φύγει και το έδειξε στην προηγούμενη αναμέτρηση με το Λεβαδιακό, όπου σκόραρε στο 96 αλλά δεν πανηγύρισε. Παναθηναϊκός και Σπόραρ μπορούν να συμφωνήσουν τουλάχιστον σε αυτό, ότι θα ήταν καλύτερο να χωρίσουν οι δρόμοι τους και αυτό φαίνεται να συμβαίνει πριν τη λήξη του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου, με τον Παναθηναϊκό να κινείται για έναν άλλον φορ. Οπότε για οτιδήποτε νεότερο που αφορά τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του Resport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και φίλε ακροατή, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά παρακολουθήσατε το Resport.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.